του Απόλλωνα. Prestige Απόλλωνα που θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα στον Prestige Απόλλωνα και την ΑΕΚ για το κύπελο γυναικών. Στο μικρόφωνο ο Γλαύκος Μιχαηλίδης. Μαζί μου ο Χρήστος ο Πούλακος, Κωνσταντίνου, την Χαραλάμπους, την Βοτζίνοβης και την Τόμιτς. Το παιχνίδι έχει και αρχίσει. Πρώτος πόντος για την ΑΕΚ από την... Ωραίο σερβίς. Και καλή υποδοχή, καλός πόντος. Πόντος από την Λαβρούκ. Την Μαρίνα. Με θητεία στην ΑΕ. Πολύ ωραίο σερβίς. Γονίδια συνεχίζονται. Έτσι. Και καλά κάνουν. Να εδώ Κωνσταντίνου. Ωραία άμυνα από την Λαβρού. Και τώρα ένα εξαιρετικό σερβίς από την Νάταλι Κις. Πως αλλάζει η ροή του παιχνιδιού. Συνεχίζει πάνω στο λίμπερο, Ναι, το... και χαλάει την υποδοχή για δυσκολεύεται η επίθεση. Σημαίνω μπλοκ. Ένα πολύ ωραίο πλασέ. Πανέξυπνο πλασέ θα έλεγα από την παίκτρια εδώ. Από τη ΣΑΕΚ. Βοκίνοβιτς. Λογώντας όταν οι γυναίκες έχουν κάτω τα μαλλιά τους, μας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο γιατί δεν βλέπουν τους αριθμούς. Ένα φοβερό παιχνίδι, φοβερό μπλοκ. Φοβερό μπλοκ από τον Απόλλωνα. Σίγουρα δεν είναι ώρα για να χάνεις τέτοιο πόντο μετά από 5 πόντους κερδισμένους. Το σετ μπολ παραμένει, καρφί, βγαίνει άμυνα, απλά να φύγει, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πόντος και σετ για την ΑΕΚ. Σε 27 λεπτά. Τώρα έτοιμα για το δεύτερο σετ τώρα. Θα δούμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε μαζί μας, alphasports.tv, σε μια τεράστια μετάδοση ενός πολύ μεγάλου αγώνα. Φοβερό καρφί από τον αριθμό 12, την Νάταλι Κις. Το Απόλλωνα, Prestige Απόλλωνα, που θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα στον Prestige Απόλλωνα και την ΑΕΚ για το κύπελο γυναικών. Στο μικρόφωνο ο Γλαύκος Μιχαηλίδης. Μαζί μου ο Χρήστος ο Πούλακος. Χρήστο, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Χρόνια να βρεθούμε. Χαίρομαι που σε βρίσκω σε ένα αγώνα. Σε ένα αγώνα που θα έλεγα. Λέει από την Κωνσταντίνου. 2-1. Την μπάλα στον Απόλλωνα. Η Ζαχαίου η Κατερίνα στο σέρβις. Μεγάλο ταλέντο. Καλή υποδοχή από την Μοσιλιώτη. Η μπάλα όμως είναι εκτός από την Τόμιτς. Από την Τόμιτς. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της και η Κουντίμα. Και αυτό είναι πολύ βασικό όπλο στο Απόλλωνα. Λάθος εδώ τώρα από την παίκτρια εκεί της... Θα καθαρίσει λίγο το μυαλό να μπορεί να παλέψει στα επόμενα. Είναι και αυτό μέρος της τακτικής. Ο Απόλλωνας εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει. Να εδώ η Κις με το αριστερό σε διάφορες ομάδες. Και τώρα είσαι στο Μάμαρι γυναικών. Στείνεις ουσιαστικά εκεί την ομάδα. Προσπαθείς, κάνεις μια προσπάθεια εκεί. Εκεί με σετ μπολ και 25-16. Το σετ πάει στον Απόλλωνα. Και κερδίζει το πρώτο σετ η ΑΕΚ. 25-16 κέρδισε το δεύτερο σετ η ομάδα της, του Απόλλωνα. Από το 22 ενώ ο πρώτος πόντος τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα. Συναρμογή που έχουν Γλαύκο αυτά τα ύψη. Τους βλέπεις και νομίζω ότι είναι κορμιά τα οποία είναι ένα 90. Τόσο καλό δουλεμένα. Απίστευτη. Πόντος για τον Απόλλωνα 5-4 μπροστά. Αλλά και ο σωματότυπος νομίζω Χρήστο είναι ο σωματότυπος μιας καθαρόεμης βολεϊπολίστρια. Βολεϊπολίστρια. Είναι πάνω από 90 Γλαύκο. Έτσι πληροφοριακά. Άλιστα. Άλλος ένας πόντος για τον Απόλλωνα. Καλό θα είναι και αυτή η τακτική. Αλλαγή τακτικής. Μάλλον δεν είναι ευχαριστημένη τώρα από τον Πασαδόρο. Φοβερό μπλοκ. Βγήκε όμως η άμυνα. Βγήκε η άμυνα για την ΑΕΚ. Ξαναβγαίνει εδώ. Φοβερή προσπάθεια και από τις δύο ομάδες. Κις. Μπάλα είναι για τον Απόλλωνα.
15-8. Με την Λαβρούκ. Δυσκολεύει την υποδοχή, όμως την βγάζει και την άμυνα η ΑΕΚ. Όμως η Τόμιτς δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάλα. Απλά να περάσει η μπάλα και αυτό κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Έρχεται η Κις. Αποκτούν οι της ΑΕΚ. Δεν αφήνουν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να οργανώσει επίθεση. Έρχεται εξαιρετικά εκεί η Κατερίνα Ζαχαίου. Υποδειγματικό θα έλεγα καρφί. 25-16 σε 20 λεπτά. Πάνω της 25-16 τα δύο άλλα. 2-1 προηγείται. 27 λεπτά το πρώτο σετ. 20 λεπτά τα επόμενα δύο. Και τώρα η ΑΕΚ σερβίρει για να παραμείνει στον αγώνα, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιήσω ένα όρο του τένις. Γιατί κερδίζοντας δίνει την ελπίδα για να συνεχίσει. Εάν όχι... Ομάδες γρήγορση. Εδώ πως η κακή υποδοχή. Νικολίνα Εσπύρου. Μπλοκ μέσα, πόντος. Φοβερό μπλοκ από την Νάταλι Κις. Έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο και φαίνεται στο γήπεδο. Πραγματικά είναι απίστευτη. Να εδώ ένα λάθος, θα έλεγα λάθος ψυχολογίας από την... ναι, ζητούν ότι άγγιξε δάχτυλα. Δεν δόθηκε από τους διαιτητές, δεν έχει σημασία. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα φοβερό μπλοκ από τη Λαβρούκ εκεί και την Άντρη την Ιορδάνους. 20-12. Σέφυγε. Μπάρανε μέσα και τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας σε 23 λεπτά θα πάρει το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Χρήστο, κλείνοντας.